Γεωγραφία Πέμπτη Δημοτικού. Ένα το μάθημα. Πρώτη ερώτηση. Από ποιε θάλασσε βρέχεται η Ελλάδα. Η χώρα μα, όπω είδαμε και στα προηγούμενα μαθήματα, είναι μια χερσόνησο, που βρέχεται από το Αιγαίο, το Ιόνιο και το Λιβικό πέλαγο, τα οποία είναι τμήματα τη Μεσογείου θάλασσα. Δεύτερη ερώτηση. Τι γνωρίζει για το Αιγαίο πέλαγο? Το Αιγαίο είναι μια κλειστή θάλασσα, που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελλάδα και στην Τουρκία και είναι αρκετά ρηχή. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζει για το Ιόνιο Πέλαγος. Το Ιόνιο Πέλαγος είναι ανοιχτό προ τα νότια και δυτικά. Στα νότια του Ιονίου Πελάγου και δυτικά από το ακροτήριο τέναρο βρίσκεται το σημείο, όπου έχει εντοπιστεί το μεγαλύτερο βάθο τη Μεσογείου, φρέαρ των Ινουσών, 5.090 μέτρα. Τέταρτη ερώτηση. Πού βρίσκεται το Λιβικό Πέλαγο? Το Λιβικό Πέλαγο απλώνεται ανάμεσα στην Κρήτη και στην Αφρική. Πέμπτη ερώτηση ποια άλλα ελληνικά πελάγη γνωρίζει. Οι κάτοικοι τη νησιωτική Ελλάδα έδωσαν διαφορετικά ονόματα σε τμήματα του Αιγαίου θέλοντα ίσω να μιλήσουν για τη δική του θάλασσα, τη θάλασσα που έβρεχε τα νησιά του. Έτσι έχουμε το Κρητικό, το Καρπάθιο, το Ικάριο, το Μυρτό και το Θρακικό Πέλαγο. Γεωγραφικό γλωσσάριο Οριζόντιο Διαμελισμό, το σύνολο των στοιχείων που διαμορφώνουν το σχήμα των ακτών, χερσόνηση, ακροτήρια, κόλπη κτλ. Γεωγραφικό γλωσσάριο. Οριζόντιο διαμελισμό. Το σύνολο των στοιχείων που διαμορφώνουν το σχήμα των ακτών, χερσόνηση, ακροτήρια, κόλπη κτλ. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασε μαζί μα, θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έω τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντα.